Η Ελλάδα δεν επέβαλε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο θα έδινε τη δυνατότητα να δηλώσουμε και τι φραχονισίδε μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να φάμε πρόστιμο. Το μεγα ερώτημα εδώ είναι γιατί δεν κάναμε επίσημη υποβολή που θα έδινε ευρωπαϊκή πιστοποίηση στον ελληνικό χάρτη, ειδικά σε ό,τι αφορά μικρονήσους και βραχονισίδε, προκαλώντα βέβαια την οργή των Τούρκων, αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα και όχι δικό μα. Όργη προκαλεί αιτία που η χώρα μα καθυστερεί χαρακτηριστικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τη έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή τη κοινοτική οδηγία σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Σίγουρα αφορά στο να μην κακοκαρδίσουμε το καθεστώ Ερντογάν, ενώ η Κομισιόν μάλιστα ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα για την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ειδικά για την Ελλάδα, δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία, αλλά έχει βαθύτατο πολιτικό περιεχόμενο. Καθώ σε αυτόν θα πρέπει να καταγραφούν οι θαλάσσιε ζώνε τη Ελλάδα και φυσικά όλοι οι νησιωτικοί σχηματισμοί, νησίδε και βραχονισίδε για την Ελλάδα αποτελεί σημαντική πρόκληση το να συντάξει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, περιορίζοντα και αποδεχόμενη το έβρο των χωρικών υδάτων στα έξι ναυτικά μίλια, ενώ είναι δεδομένο ότι θα καταγράψει στον σχεδιασμό αυτό, ο οποίο θα έχει και την ευρωπαϊκή σφραγίδα και όλε τι νησίδε και βραχονισίδε του Αιγαίου, πολλέ από τι οποίε αμφισβητούνται από την Τουρκία. Αυτά είναι τα νησάκια που αμφισβητούν οι Τούρκοι. Σύμπλεγμα Ζουράφα, Σύμπλεγμα Ινουσών, Βραχονισίδε Καλόγερη, Σύμπλεγμα Αντίψαρων και Βενέτικου, Σύμπλεγμα Νησιών Φούρνη, Σύμπλεγμα Νησιών Αρκή, Σύμπλεγμα Νησιών Φαρμακονησίου, Σύμπλεγμα Νησιών Βορειοανατολική Νησίρου, Περγούσα, Τέσσερι Βραχονισίδε γύρω από Περγούσα, Στρογγυλή, Γιαλή, Τρει Βραχονισίδε γύρω από Γιαλή, Παχιά, Κανδελιούσα, Άγιο Αντώνιο. Σύμπλεγμα νησιών Λέβηθα και Κίναρου. Λέβηθα, νησιά βόρεια από Λέβηθα, νησίδα νότια από Λέβηθα, Κίναρο, βραχονισίδα δυτικά από Κίναρο, μαύρα, νησίδα ανατολικά από μαύρα, γλάρο. Σύμπλεγμα νησιών νοτιοανατολική αστυπάλεα. Σύμπλεγμα νησιών κριτικού πελάγου. Αυγονίση Δίας, δύο βραχονισίδε πλησίων Δία, Πεταλίδη, Παξιμάδη, Διονυσάδε, βόρεια από Διονυσάδε, Δραγωνάδα, πρασονίσει παξιμάδα. Η Άγκυρα επέκτηνε το αφήγημα του απόστρατου Τούρκου συνταγματάρχη Ουμίτ Γελίμ, πρώην Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλείας που ισχυρίζεται ότι από το 2004 έω το 2009 η Ελλάδα προχώρησε στην κατοχή 17 νησιών και μια βραχονισίδα του Αιγαίου, με τη μεταφορά σε αυτά στρατιωτικών μονάδων και κατοικών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.